Την νίκη και τίποτε λιγότερο από αυτήν θα επιδιώξει το ορέθιμνο Κρεταν Κίνγκς απέναντι στον ΠΑΟΚ το Σάββατο απόγευμα στην Πηλαία της Θεσσαλονίκη. Ο Αγόρ θα κυνηγήσει την νίκη η οποία θα του εξασφαλίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την παραμονή του στην Α1 μπάσκετ και θα του δώσει αέρα για την είσοδό του στα play-off. Πρώτα απ' όλα είμαστε σε καλό δρόμο, η ομάδα έχει ανακάψει αρκετά, ε, δουλεύει καλύτερα και φέρνει και τα αποτελέσματα που θέλει. Ε, περάσαμε το εμπόδιο του Αρκαδικού, Μπροστά μα έχουμε ένα παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, Μόνο σαν ευκαιρία μπορούμε να το δούμε. Ο ΠΑΟΚ είναι σίγουρα πολύ καλή ομάδα, έμπειρη και ικανή, αλλά έχει ένα βαθμό κούραση πολύ μεγαλύτερο από το δικό μα. Τελειώνει τι υποχρεώσει του Eurocup και νομίζω ότι αυτό έχει κοστίσει αρκετά σε ενέργεια. Εμεί θα προσπαθήσουμε κρατώντα ένα γρήγορο ρυθμό να εκμεταλλευτούμε αυτή την α το πούμε δυνατότητα που μα δίνει το παιχνίδι και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε κάτι καλό. Τα παιχνίδια τα βλέπουμε ένα προ ένα. Δεν σημαίνει ότι αυτό το παιχνίδι είναι εκτό στόχων. Όλα είναι παιχνίδια τα οποία θα μα κάνουν πιο άνετη τη ζωή μα και θα μα εξασφαλίσουν πιο γρήγορα και την παραμονή, αλλά και το να κοιτάξουμε για κάτι καλύτερο. Γιατί, κακά τα ψέματα, όλοι πίσω από τα παιχνίδια αυτά, του τελικού που λέμε μέσα στο γήπεδό μα, προσπαθούμε να βρούμε την ευκαιρία για κάτι καλύτερο έτσι αντιμετωπίζουμε τα παιχνίδια, θα προχωρήσουμε και νομίζω θα τα καταφέρουμε. Θετικό στοιχείο ότι το ρέθυμνο Κρέταν Kings θα παραταχθεί πλήρε στην Πηλαία, η οποία παρεπιπτόντω θα είναι άδεια λόγω τιμωρία. Γεγονό που επίση είναι σημαντικό και μπορεί να αποτελέσει όπλο για την ομάδα του Θανάη Κουρτόπουλου. Ερχόμαστε από μια πολύ καλή νίκη με στην έδρα μα. έχουμε ένα δύσκολο εκτό έδρα παιχνίδι με τον Μπάουκ. Ξέρουμε τι εστί μέσα στο, στην Πηλαία. Και ξέρουμε πόσο δύσκολη είναι η αποστολή μα. Σκοπό μα είναι να πάμε να παίξουμε αυτά που θα μα πουν οι προπονητέ, να βγάλουμε μέσα στο γήπεδο και να δώσουμε το 100% και άμα πάρουμε την νίκη, θα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ε, πρέπει να επικεντρωθούμε στου ε, στο στο οφοκλήρου και πρέπει να τρέξουμε το παιχνίδι που είναι και το, το στοιχείο μα. Πιστεύει ότι έχετε τι δυνατότητε να κατακτήσετε την πρώτη σα εκτό Ε, πάντα σε κάθε εκτό έδρα παιχνίδι πηγαίνουμε για να κατακτήσουμε την νίκη. Ε, και αυτό θα κάνουμε και με τον Μπάουκ. Πάμε να δώσουμε όπω είπα και πριν το 100% των δυνατοτήτων μα και μακάρι να έρθει η νίκη μα. Ο Πάοκ θα έχει σημαντικότατε απουσίε στο παιχνίδι απέναντι στον Αγόρ. Οι Σοφοκλή, Σκορτιανίδη και Βασιλιάδη αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών με συνέπεια να μην υπολογίζονται από τον προπονητή του Σούλη Μαρκόπουλο. Η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με το Ρέθμινο Κρέταν Κίνγκς θα ξεκινήσει στις 5 το απόγευμα του Σαββάτου. Νομίζω ότι είναι ανοιχτό το θέμα. Είμαστε πολύ κοντά μετά πλέον, μόνο μια νίκη απόσταση. Έχουμε ακόμα πάρα πολλά παιχνίδια. Βλέπουμε ότι οι ομάδες αλλοιώνονται, παίχτες φεύγουν για διάφορους λόγους. Άλλοι πουλάνε, άλλοι αποχωρούνε. βλέπουμε ότι οι ομάδες οι οποίες δεν έχουν δουλέψει όπως χρειάζεται να αρχίσουν να ξεφουσκώνουν να χάνουν δυνάμει και βλέπουμε μια διαφορετική δυνάμικη σε σχέση με αυτό που είχαν δείξει στην αρχή. Εμεί παρόλα αυτά είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και θεωρούμε ότι μέσα από αυτά τα θέματα θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε και να όχι απλά να εξασφαλίσουμε την παραμονή μα στα επόμενα τρία-τέσσερα παιχνίδια, αλλά να κοιτάξουμε για κάτι καλύτερο. Που έτσι κι αλλιώ το έχω δηλώσει επανειλημμένο από την αρχή τη χρονιά, ο στόχο ήταν η είσοδο στα playoffs. Λοιπόν, εγώ θέλω να είμαι πιστό σε αυτά που λέω και να καταφέρουμε να το πετύχουμε. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε στο τέλο.